Καλημέρα σας. Για άλλη μια χρονιά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου, η τοπική διοίκηση της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών και η Ενώσης Αξιωματικών Αστυνομικών και Συνοριακών Φυλάκων διοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία στο πλαίσιο και της γιορτής του Αγίου Αρτεμίου με μεγάλη συμμετοχή του προσωπικού τόσο στην σημερινή εκδήλωση όσο και όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το αστυνομικό προσωπικό είναι ευαισθητοποιημένο, είναι τακτική αιμοδότηση περισσότερη εξημών και εγώ προσωπικά. Δίνουμε αίμα τακτικά γιατί γνωρίζουμε και τις ανάγκες και το τμήμα της αιμοδοσίας του νοσοκομείου μας και της κοινωνίας της Χίου. Και για άλλη μια χρονιά συμμετέχουμε σε αυτή την αιμοδοσία. Ως Διεθνής Αστυνομικών Τοπική Διοίκηση Χίου, πάντα εμείς αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε τις τελευταίες αιμοδοσίες, μιας και είμαστε και πολιτιστικό σωματείο. Πάντα είμαστε αρρωγοί σε ό,τι μας ζητήσει το νοσοκομείο Χίου και ιδιαίτερα το τμήμα αιμοδοσίας. Η συμμετοχή, όπως είπε ο κ. Διευθυντής μας, είναι αρκετά ικανοποιητική. Αν σκεφτούμε ότι και φέτος το καλοκαίρι υπήρχε μια αυξημένη ζήτηση από το νοσοκομείο μας, οπότε κάποιοι δώσανε τότε. Φυσικά, όλες αυτές τις εκδηλώσεις μας γίνονται στα πλαίσια του εορτασμού του προστάτου του Αγίου Αρτεμίου, που φέτος τυχαίνει να είναι και Σαββατοκύριακο. Οπότε την Κυριακή θα έχουμε τη λειτουργία μας χωριστατούντος του συμμετών Μητροπολίτη μας και του κυρίου Γενικού Αστυνομικού Περιφερειάρχη, του οδηγού από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα. Βρισκόμαστε στην Αστυνομική Διεύθυνση της Χίου. Άλλη μια αιμοδοσία με μεγάλη παρουσία μέχρι στιγμής. Σαν εκπρόσωπος της Ένωσης Συνεργών Φυλάκων Χίου, εκπροσωπώ όλους τους συναδέλφους, όπου με την δράση τους αυτοί ενισχύουν τα ταμεία της αιμοδοσίας της Χίου, με το Σύλλογο Αιμοδοσίας Χίου επίσης και με τις ενώσεις των αστυνομικών υπαλλήλων. Μια δράση η οποία ολιγόλεπτη, η οποία μπορεί να προσφέρει ζωή σε όλους τους ανθρώπους μας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο προσκαλούμε, και είναι και το σύνθημά μας, την τοπική κοινωνία της Χίου, να δώσει το παρόν άλλη μια φορά, βροντερά, δυνατά, για τον συνάνθρωπό μας. Γενικά είναι μια δράση με μεγάλη συμμετοχή. Πάντα φιλόξενο το αστυνομικό τμήμα Χίου με μεγάλο αριθμό συμμετοχόντων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά, μέχρι στιγμής έχει πάει πάρα πολύ καλά η αιμοδοσία. Την περίοδο αυτή υπάρχουν ανάγκες ή έχει περάσει το δύσκολο κομμάτι της θερινής περίοδου? Εντάξει, όπως είναι αναμενόμενο, το καλοκαίρι υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες, είναι τα τροχαία, αλλά οι ανάγκες για χειρουργία, για ανθρώπους που μετακυγίζονται στα νοσοκομεία για διάφορους λόγους δεν σταματάνε ποτέ. Και επειδή έρχονται και μέρες για εορτών, καλό είναι να έχουμε αποθέματα, γιατί συνήθως η αιμοδότηση εκείνης της περίοδους είναι δυσέβρετη, ας πούμε. Πάντως υπάρχει ανταπόκριση, γενικά στοιχείο όσον αφορά το κομμάτι της εθελοντικής αιμοδοσίας. Τι εικόνα έχετε εσείς? Ναι, είναι αρκετά υψηλό το επίπεδο της εθελοντικής αιμοδοσίας εδώ. Κάνουμε διάφορες δράσεις με συλλόγους, σε χωριά και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και περήφανοι για τους συμμετέχοντές μας. Καλημέρα σας σήμερα από την Αστυνομική Διεύθυνση της Χίου, σε ένα χώρο φιλόξενο και χώρο προσφοράς. Κυριακή πρωί στο Χαλκιός, ο πολιτιστικός σύλλογος εκεί με την ομάδα, την ποδοσφαιρική, τη Θύελλα, στην διοργάνωση. Η ετήσια τους δράση, από τις 10 το πρωί ως τις 1.30 θα είμαστε εκεί. Στις 30 του μηνός στη Μηχανική Σχολή Χίου, που κάνουν την ομαδική τους τη φθινοπορεινή εξόρμηση. Στις 3 Νοεμβρίου στα Θημιανά, ημέρα Κυριακή πρωί. Στις 17 στα Νένιτα. Στις 24 στο δεύτερο δημοτικό, που ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων διοργανώνει μία δράση ανάλογη αυτής του Βροντάδου. Μεγάλη προσφορά στο Παιδιατρικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Φλόγα. Και βασικά όλος ο Δεκέμβριος, είτε στο χώρο μας, είτε σε διάφορα χωριά, στο Θολοποτάμι, στην Καλαμωτή, Σύλλογος Δασκάλων και Νοικιαγωγών Χίου μαζί με την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στο Μύριο 7 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, γύρω στις 15 δράσεις έχουμε μέχρι τη λήξη του έτους. Ευχαριστούμε τον κόσμο. Όλα αυτά είναι από
ιδιωτικές πρωτοβουλίες των συλλόγων και των ομάδων εργαζομένων, οι οποίες πιστέψτε με βοηθάνε πάρα πολύ, έτσι ώστε ο κάθε ασθενής δεν έχει ανάγκη να τρέξει για να βρει μόνος του το αίμα. Είμαστε περήφανοι που εμείς μπορούμε και καλύπτουμε τα περιστατικά μας και βοηθάμε και κάτι παραπάνω.